πραγματικά το μπλόκο εδώ είναι πολύ δυναμικό. Πρέπει να σας πω ότι από το πρωί που έχουμε περάσει όλα τα μπλόκα, δηλαδή Κάστρο, σε συνέχεια Ταλάντι, Ανθίλη, μετά στο Ναλμυρό, στο Στεφανοβίκιο, μετά στον Πλαντίκα από της Λάρισας, μετά στο Ζάρκο. Τώρα εδώ πρέπει να πω ότι είναι το πιο δυναμικό μπλόκο, το πιο μεγάλο μπλόκο. Πραγματικά ο αγώνας είναι δίκαιος, τα αιτήματα είναι δίκαια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και εδώ δεν είμαστε μόνο για να συμπαρασταθούμε, ξέρετε ότι εμείς δεν λέμε λόγια, κάνουμε πράξεις και τα κάνουμε παντού. Και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και σε Δήμους και σε Περιφέρειες και σε Συλλόγους, στα μέλη, τα στελέχη του ΚΚΕ, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές είναι πανταχού παρόντες, είναι στη διάθεσή σας να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή για να πιέσουμε τους κυβερνώντες, να πιέσουμε τους πάντες για να πάρθουν έστω κάποια μέτρα ανακούφισης. Όχι ότι λύνουν οριστικά το πρόβλημα, όμως μπορούν σήμερα να λυθούν κάποια προβλήματα. Και πρέπει να ξέρετε ότι η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη. Την έχετε στριμώξει εσείς με τον αγώνα σας, την αποφασιστικότητά σας και την ενότητά σας και τον συντονισμό σε όλη τη χώρα, που παίζετε σημαντικό ρόλο και τα μπλόκα εδώ της Θεσσαλίας και ειδικά της Καρδίτσας. Και αυτό να το συνεχίσετε. Την ενότητα, την αγωνιστικότητα, την αποφασιστικότητα να τη διατηρήσετε σαν κόρη οφθαλμού. Γιατί βεβαίως ξεκίνησε η κυβέρνηση και με συκοφαντίες και με ψέματα και με καταστολή στην αρχή. Μετά το γυρνάει σε κάποια μέτρα, κοροϊδία μέτρα βέβαια, ψίχουλα μέτρα, τα λέμε εμείς, και πρέπει να παλέψουμε και να πιέσουμε ακόμα περισσότερο για να δοθούν περισσότερα, έστω για να ανακουφιστεί αυτή τη στιγμή ο αγρότης, χωρίς να σημαίνει ότι ο αγώνας τελειώνει. Γιατί μπορεί να δώσει και κάποια τώρα, κάτω από αυτή την πίεση και από αυτόν τον αγώνα, και μετά με άλλο τρόπο να κοιτάξει να τα πάρει πίσω αυτά πάλι από την τσέπη του αγρότη. Άρα λοιπόν ο αγώνας είναι συνεχής και πρέπει να είμαστε πανταχού παρόντες. Και βέβαια τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Δεν μπορεί να λέει ότι δίνει 82 εκατομμύρια ευρώ και να ακούει ο κόσμος «Α, εκατομμύρια δίνει στους αγρότες». Και αυτό είναι για 300.000 από την επιστροφή, λέω, του ενιαίου φόρου κατανάλωσης. Λοιπόν, και είναι και ούτε στα μισά καν από αυτά που παίρνατε μέχρι το 2016. Χώρια που τώρα έχει εκτιναχθεί το κόστος παραγωγής, έχει ανέβει ο πληθωρισμός, είναι τα πάντα πάνω. Και βεβαίως ούτε είναι αυτά το αέρας κοπανιστός που πάλι λέει για το ρεύμα κλπ. Γιατί δεν υλοποιεί? Εδώ και τώρα πρέπει να υλοποιήσει το αίτημά σας, που εμείς συμφωνούμε απόλυτα, για 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί λέει ότι λεφτά δεν υπάρχουν, λέει ότι δεν έχει αντοχές η οικονομία, αλλά έσοδα έχει και βρίσκει και τα ξοδεύει για τους λίγους. Όταν ζητάνε βιομήχανοι, όταν ζητάνε εφοπλιστές που τους δίνει αβέρτα πετρέλαιο αφορολόγητο, ενώ στον αγρότη τόσα χρόνια που το ζητάει δεν δίνει αφορολόγητο γιατί λέει δεν έχει χρήματα, πώς τα βρίσκει αυτά? Όταν ζητάει ο λαός, όταν ζητάει ο αγρότης για να μεγαλώσει το εισόδημά του ή για να προστατευτεί το βιός του, η παραγωγή του, για να μπορεί να ζήσει την οικογένειά του, για να μπορεί να έχει υγεία, να μπορεί να έχει παιδεία, να έχει λιγότερους φόρους, τότε λέει «Α, δεν πρέπει, πρέπει εσύ να πληρώνεις γιατί δεν έχω χρήματα». Ενώ για τους λίγους, τους μεγάλους, τους εμπόρους, τους βιομήχανους, τα καρτέλ και τα μονοπόλια της ενέργειας βρίσκει χρήματα και πληρώνει. Και φυσικά πνίγει το λαό με ευθύνες που έχουν όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις, γιατί δεν έχουν κάνει επαρκή αντιπλημμυρικά έργα, γιατί δεν έχουν κάνει υποδομές, και μετά ακολουθεί μια περίοδος χωρίς αποζημιώσεις. 5 μήνες περάσαν και ακόμα είναι ανεπαρκής οι αποζημιώσεις, το ξέρετε πολύ καλά. Δεν έχουν δοθεί ουσιαστικά τίποτα παρά ελάχιστα και σε ελάχιστους. Ενώ τα μέτρα αποκατάστασης επίσης σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν ξεκινήσει, τις περισσότερες δεν έχουν ξεκινήσει, είτε για το φτιάξιμο των κατοικιών, σταυλικών εγκαταστάσεων, άλλων ζητημάτων, το να πάρουν τα, για παράδειγμα, τα νερά ακόμα σε διάφορες περιοχές, τα νερά ακόμα υπάρχουν,
να τα απορροφήσουν κλπ. Δεν κάνουν έργα δηλαδή. Και από εκεί και πέρα σου λέει κόστος. Και αυτό είναι κόστος. Είναι η λογική του κόστος ωφέλους. Και η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, το σχέδιο με την έκθεση των Ολλανδών και με αυτά που λέει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα και με αυτά που δυστυχώς συμφωνάει και η περιφέρεια και η καινούρια τώρα, ουσιαστικά δεν λύνουν το πρόβλημα για τον αγρότη, δεν λύνουν το πρόβλημα για τη Θεσσαλία. Γιατί αυτά τα ζητήματα και αυτός ο σχεδιασμός της ανασυγκρότησης στην ουσία με την εμπορευματοποίηση του νερού θα φέρει πάλι εκτείναξη των τιμολογίων και θα πληρώνει πάλι ο αγρότης ακριβά το νερό, σημαίνει πάλι προσπάθεια για συγκέντρωση της γης σε λιγότερα χέρια, σε συνεννόηση με τους βιομήχανους, με όλους αυτούς που είναι και θέλουν να λιώνουν τον μικρό, τον μεσαίο αγρότη που παλεύει 365 μέρες το χρόνο. Βάζουν και την υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση τώρα με το σχέδιο για όλες τις εγκαταστάσεις, παραγωγικές μονάδες, για τα χωράφια, για τα σπίτια και τέτοια, για να πληρώνει πάλι ο αγρότης την ιδιωτική ασφάλιση από πιθανές καταστροφές και πάει λέγοντας. Και ο καιρός περνάει. Έκαναν 5 μήνες για να πάρουν αυτό το μέτρο για να απαλλάξουν από το νερό την πληρωμή, από τα τιμολόγια, τους φτωχούς αγρότες που είχαν πληγεί, που είχαν καταστραφεί ουσιαστικά από τις πλημμύρες. 5 μήνες κάναν. Και ο δήμαρχος εδώ του Τυρνάβου, ο καινούριος, αυτό μου λέγαν εκεί που πέρασα, σε λιγότερο από ένα μήνα μόλις ανέλαβε, απάλλαξε τους κτηνοτρόφους που είχαν πληγεί στα βλικές εγκαταστάσεις και τα πράγματά τους εκεί, τους απάλλαξε από τα τιμολόγια της ΔΕΙΑ. Λοιπόν, πώς δεν μπορεί, θέληση να υπάρχει, απόφαση να υπάρχει και γίνεται με μια τσίφρα, σε μια στιγμή. Κυβέρνηση είναι, υπουργοί είναι και δεν τα κάνουν αυτά. Και περνάνε 5 μήνες και λέει θα δούμε και θα δούμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν ευθύνες. Και ο αντίπαλος στην ουσία, γιατί αυτούς χαϊδεύουν όλους, είναι για τον αγρότη, είναι αυτό που λέμε έμπορας, μεσάζοντας, είναι ο βιομήχανος. Είναι η όμιλη μεγάλη της ενέργειας και της πράσινης δίθεν ανάπτυξης που έχουν εκτινάξει το ρεύμα, που έχουν εκτινάξει το πετρέλαιο και μαζί με όλα τα υπόλοιπα που γίνονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με όλα αυτά. Και βέβαια στέλνουμε οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, στέλνουμε φρεγάτες που αγοράζουμε δισεκατομμύρια στην Ερυθρά Θάλασσα, αγοράζουμε F-35 πάλι 9 δισεκατομμύρια και από αυτά δεν περισσεύει ένα δισεκατομμύριο να δοθεί για να λυθούν εδώ είτε πλημμυρικά έργα να γίνουν, είτε να δοθούν αποζημιώσεις, είτε να δοθεί ας πούμε τα 7 λεφτά αυτό που λένε που ζητάει για το ρεύμα την κιλοβατόρα το αγροτικό κίνημα ή το αφορολόγητο πετρέλαιο. Να λοιπόν από πού μπορούν να βρεθούν τα λεφτά. Και φυσικά εδώ δεν είναι άμυροι ευθυνών οι κυβερνήσεις. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και οι σημερινοί αλλά και τα άλλα κόμματα που ψηφίζουν. Είναι αυτοί που μας έλεγαν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπούμε θα ανέβει το αγροτικό εισόδημα, θα περνάνε καλά οι αγρότες γιατί εκεί θα είμαστε σε 27 χώρες, 27 αγορές που θα υπάρχουν ελεύθερες. Λοιπόν θα είμαστε με ανταγωνισμό και άρα θα πουλούνται τα προϊόντα. Είδατε εσείς τέτοιο πράγμα? Ανέβηκε το αγροτικό εισόδημα? Μπόρεσε να ζήσει με ευημερία ο αγρότης όπως έλεγαν τα άλλα κόμματα και οι κυβερνήσεις? Πάμε κάθε χρόνο από το κακό στο χειρότερο. Το ίδιο έγινε και με τη νέα ΚΑΠ. Μόνο το ΚΚΕ καταψήφισε στις Βρυξέλλες τη νέα ΚΑΠ. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ την ψήφισαν και προειδοποιούσαμε ότι με τη νέα ΚΑΠ πάλι το ίδιο θα γίνει. Πάλι θα λειτουργήσει υπέρ των μεσαζόντων, υπέρ των τραπεζών που θα έχουν στον έλεγχο την αγροτική παραγωγή, που θα βάλουν στον έλεγχο τον αγρότη. Και βεβαίως μαζί με την υποβάθμιση της χρηματοδότησης, γιατί κόπηκαν κονδύλια από τη νέα ΚΑΠ, οι παροχές που θα δίνονταν, 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δεν είναι και λίγα, γιατί η κυβέρνηση λέει μπα θα πάρουμε τα αντισταθμιστικά, αλλά τα αντισταθμιστικά με τα διάφορα οικολογικά δίθεν προγράμματα και πράσινα άλογα και τέτοια που λένε ή τα άλλα, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και όλα αυτά, αυτά και αυτά είναι μειωμένα 5% ήδη.
και μάλιστα με τον πληθωρισμό να βρίσκεται στα ύψη. Που σημαίνει συνεχώς θα υποβαθμίζεται πάλι ο αγρότης, το εισόδημά του, θα ανεβαίνει το κόστος παραγωγής. Και αυτή γίνεται η ιστορία και έτσι αναπαράγεται συνεχώς. Ο βιομήχανος και ο έμπορος πουλάνε ακριβά τα εφόδια και τα μέσα σε εσάς και μετά έρχονται και αγοράζουν τα προϊόντα είτε με εξευθελιστικές τιμές είτε με τις ανοιχτές τιμές και ο αγρότης μένει με μειωμένο εισόδημα να μην μπορεί να ξανακαλλιεργήσει την άλλη χρονιά, να μην μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να μην μπορεί να ζήσει την οικογένειά του. Σήμερα όμως υπάρχει δυνατότητα, ο Έλληνας αγρότης μπορεί να παράγει και ποιοτικά και φθηνά προϊόντα. Αρκεί να αλλάξουν αυτά ακριβώς τα πράγματα και να δούμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και να τους κάνουμε σιγά σιγά όλους στην άκρη με τον αγώνα μας. Μόνο έτσι θα κατακτήσουμε και θα βρούμε λύσεις μόνιμες, σταθερές. Και εδώ η αγροτιά σήμερα με την ενότητά της, αυτή που υπάρχει και με τα μπλόκα και τις συνεννοήσεις που πρέπει να κρατηθεί συνέχεια πιέζοντας την κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση να επιλύσει αιτήματα, θα πρέπει να δει ότι ταυτόχρονα ο εργάτης, ο υπάλληλος στην πόλη, ο μαγαζάτορας, ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, οι φοιτητές που είναι σε κινητοποιήσεις γιατί πάνε να ιδιωτικοποιήσουν τα πανεπιστήμια και εκεί να πληρώνει πάλι ο γονιός. Όλοι αυτοί ξέρουν ότι δεν φταίει ο αγρότης για τις τιμές τις ψηλές που βρίσκουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ της πόλης. Ξέρουν ότι αγωνίζεται και ότι έχει μεγάλο κόστος και ο ίδιος δεν έχει πάρει τιμή. Αλλά την παίρνουν την τιμή και ανεβαίνει και φτάνει στα ύψη οι διάφοροι μεσάζοντες και οι διάφοροι επιχειρηματίες για τους οποίους δουλεύουν οι κυβερνήσεις, οι υπουργοί και όλος ο μηχανισμός. Είναι στο πλευρό σας, θα σας συμπαρασταθούν με οποιασδήποτε μορφές έχετε επιλέξει, ανάλογα τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες, εσείς θα τα αποφασίσετε, τα μπλόκα, οι ομοσπονδίες, η συντονιστική επιτροπή, θα συντονίσετε τον αγώνα σας και θα εξελιχθεί. Αλλά έχετε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, γιατί τα ακούμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη χώρα, θα έχετε τη συμπαράσταση όλων αυτών των άλλων εργαζομένων. Και τελικά πρέπει να καταλάβουμε το εξής, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, ότι μπορούμε να ζούμε χωρίς να έχουμε το συνεχές κυνηγητό της εφορίας ή των τραπεζών, μπορούμε να ζούμε χωρίς να έχουμε τους εκβιασμούς, χωρίς να έχουμε τις πιέσεις των εμπόρων, των βιομηχάνων και όλων αυτών, μπορούμε να ζούμε χωρίς τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας επιβάλλουν άλλοι. Αυτό, αν το καταλάβουμε και ενωθούμε στον αγώνα και κάνουμε τις σωστές μας επιλογές κάθε φορά, θα ανοίξουμε καλύτερο δρόμο για μας και για τα παιδιά μας. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του και στη Βουλή και το Μητσοτάκη θα πιέσουμε και τους υπουργούς θα πιέσουμε και τους βουλευτές τους άλλους και τα άλλα τα κόμματα, αλλά η πραγματική πάλι, η πραγματική αντιπολίτευση, γιατί λένε ότι τώρα δεν υπάρχει αντιπολίτευση, γίνεται εδώ, στους δρόμους του αγώνα, στα μπλόκα του αγώνα. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίσετε, σε αυτή την κατεύθυνση θα είμαστε μαζί σας. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες, καλή συνέχεια με την νίκη.